Καλώς ήρθατε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Drift 2024. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε τοποθετήσει τα τελευταία κομμάτια του puzzle στο αγωνιστικό S13 του Κιωσέ και έπειτα το πήγαμε στο δυναμόμετρο για να σηκώσουμε πίεση και να φτάσουμε τα 500 άλογα. Και μετά από μερικές δοκιμές σε τοπικούς αγώνες, ήρθε η ώρα για πρωτάθλημα. Κάπως έτσι, 12 και 20 το βράδυ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κλείνει το πρώτο βίντεο από το Creators of Event και φεύγουμε Ηράκλειο για drift. Όταν με κάλεσε ο Πάνος, πέταξε από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσω τους αγαπημένους μου creators και να βγάλουμε μερικά πλάνα. Κάτι κάνει! Αυτό θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Για την ώρα γυρίζουμε Κρήτη μέσω Ηρακλείου, όπου έχει αγώνα drift. Η πτήση μας είναι 6 ώρα το πρωί. Η ώρα είναι 1, οπότε έχω έρθει 5 ώρες με την πτήση και ναι, όντως όλα είναι κλειστά. Παρ' όλα αυτά είμαι full χαϊπαρισμένος και σήμερα είδα μια φοβερή μέρα, αλλά και αύριο προβλέπεται πόλεμος. Έτσι λοιπόν, μερικές ώρες και δύο πτήσεις αργότερα, πατάμε ξανά σε εδάφη Κρήτης. Και λίγο μετά την προσγείωση βρισκόμαστε στα drift. Ήρθα, φίλε, τα κατάφερα. Καλώς ήρθε. Λοιπόν. Πολλοί οδηγοί ετοίμαζαν τα αγωνιστικά τους με έξτρα ζαδολάστιχα, ενώ εμείς ψάχναμε τον Βαγγέλη. Και φυσικά τον βρήκαμε στην πίστα, όχι όμως όπως τα περίμενε κανείς. Ρε, ρε, τι κάνετε, ρε, κοντράρεστε. Λιάρουμε την πίστα. Λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η ώρα για προθέρμανση και προπόνηση. Πρώτα όμως πρέπει να ζεστάνουμε στην κυκλική αρένα με μερικά τόνα. Ανακάψτε την προθέρμανση! Καλημέρα. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Καλά, εδώ. Περιμένουμε να πει ο Κιωσέ. Και μετά την προπόνηση, γρήγορο τσέκ ελαστικών και πίσω για το πρώτο βαθμολογημένο πέρασμα. Πίσω λοιπόν στα πιτ για γρήγορη αλλαγή ελαστικών. Καλά πήγαμε, καλά. Και πλέον με φρέσκα λάστιχα πίσω στην ουρά για τα δεύτερα βαθμολογημένα περάσματα. Μετά από αυτά τα περάσματα θα αποκλειστούν όλοι, εκτός από τους 16 καλύτερους. Για πες, μόνο Nissan, όργιος έχεις. Και έπειτα το RX-8 των Drift Pilots με Corvette κινητήρα, σάρωσε την πίστα. Το 36R των Drift Pilots το έχασε στις δοκιμές, παρόλα αυτά στο βαθμολογημένο έσκησε και πέρασε στην επόμενη φάση. Για πείτε ρε backstage εδώ, τι παίζει. Ωραία, ωραία, πόλεμος, πόλεμος. No tomorrow έχουμε εδώ πέρα. Είδαμε πολλά ακόμα εντυπωσιακά περάσματα. Φυσικά Ανδριώτης, Καρακατσάνης και Αγγελιδάκης με τις τρεις χανιώτικες BMW. Πάμε απέναντι, ρε. Λέγε. Τρομερά, τρομερά. Πάμε να βγάλουμε δουλειά. Πώς ξύπνησα, ένα κόφτη να ακούσω. Α, ύπνος δεν με νοιάζει, ρε. Φορτίζω. Και κάπως έτσι έφτασε η σειρά του Κιωσέ. Και ο Σες πέρασε στην επόμενη φάση, ενώ δεν μπορούσε να μείνει πίσω ο περσινός πρωταθλητής, ο Χατζαράς. Και έπειτα ο Ζιλμπινάκης από τα Χανιά και ο Βερνίκος με το 350Z δεν θα μπορούσαν να αποκλειστούν από τόσο νωρίς. Ένα απλό λάθος βέβαια μπορεί να αλλάξει τα πάντα και αφού ολοκλήρωσε το υπόλοιπο team από Underdog και Drift Pilots, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος των βαθμολογημένων περασμάτων.
τρομερό. Μετά τα βαθμολογημένα, πήγαμε στο περίπτερο του περσινού πρωτοθλητή Χατζαρά για μερικές δηλώσεις. Πρώτος αγώνας πρωταθλήματος για το 2024. Έχουμε έρθει στην όμορφη Κρήτη. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε προβλήματα και αν καταφέρουμε να το κατακτήσουμε και πάλι, έχει καλό. Και ακριβώς δίπλα το περίπτερο του Ζουλιμπινάκη και οι υπόλοιποι Χανιώτες με το Σγουράκι να κάνει κλασικά χαβαλέ. Είμαστε ταξές, οπότε θα φέρεις εδώ δύο γυναίκες να το καθαρίσουν. Πώς θα βλέπεις τον αγώνα. Ωραία, ωραία. Στο υπόλοιπο διάλειμμα χαζέψαμε τις αγωνιστικές μπεμπέ και ακόμη παραπάνω τα ιαπωνικά πισωκίνητα. Ανάμεσά τους το RX-8 χωρίς φανάρια και διάφορα SX της Nissan. Τα ζαντολάστιχα τα έστελναν όλοι για αλλαγές σε ένα κεντρικό βουλκανιζατέρ, ενώ δεν θα πηγαίναμε σε event χωρίς beef, VAG vs Mazda. Φτιάει. Δεν με σφαγείτε αλλαγή. Δεν το πάνε. Φυσικά τα Mazda υπερέχουν, ειδικά όταν έχουν τέτοιο V8. Και αφού χαζέψαμε Drift Pilots, πάμε γρήγορα για λίγα διπλά περάσματα γιατί πλησιάζει το μεσημέρι και θα πάμε για μεσημεριανό. Έτοιμοι! Γεννηθήκαμε έτοιμοι! Για φαγητό ή για... για να πάτε όλα! Ο χαμός γίνεται τώρα! Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, πολλά αυτοκίνητα ετοιμάζονται για αποχώρηση, ενώ και ο ΣΕΣ πέρασε στην οχτάδα. Σιγά σιγά αρχίζουν και φεύγουν όλοι αυτοί που έχουν αποκλειστεί. Και κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά στην οχτάδα, όπου με διπλά περάσματα θα καθοριστεί και ο νικητής. Μετά από λίγη προθέρμανση, μπαίνει στο παιχνίδι η Drift 3, αυτή όμως με μονά περάσματα για λόγους ασφαλείας, επειδή δεν διαθέτει roll cage. Ήρθαμε εδώ να κινδυνεύσουμε από το πάθος μας, φιλέ. Τόσο μπροστά είμαστε. Έχει έρθει εδώ να πεθάνει, το δήλωσε πριν 2 λεπτά. Το δήλωσα, η αλήθεια είναι αυτό, κινδυνεύουμε εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραία παρόλα αυτά. Τι να κάνουμε. Μια ζωή την έχουμε. Να τον άλλο. Να τον άλλο, περπατάει χαλαρά, ρε. Μέσα στην πίστη. Α μα πατήσουν, δεν είναι. Επόμενο πάτημα, Ζιλιμπινάκης vs. Κιωσές. Ό,τι χειρότερο. Όταν είδαμε την κατάταξη, καταλάβουμε ότι ένα από του δύο Χανιώτες δυστυχώς θα αποκλειστεί. Όσο και ο ΣΕΣ βρίσκεται μπροστά, το θέαμα είναι εκπληκτικό. Ωστόσο, ο Ζιλιμπινάκης με πολλά περισσότερα άλογα ξεφεύγει όταν αλλάζει θέση. Επανάληψη λοιπόν! Μέχρι να αλλάξουν ελαστικά για την επανάληψη, μπαίνουν στο παιχνίδι τα 36 άρια. Όταν ο Χατζαράς είναι πίσω, πιέζει απίστευτα και το σόου είναι εκπληκτικό. Και όσο ετοιμάζονται και αυτοί για επανάληψη, πάμε Drift Pilots vs. Καρακατσάνη. Πολύ καλή προσπάθεια, μικρό λάθος εδώ, αλλά πολύ καλή. Δυστυχώς το μικρό λάθος στέρισε την νίκη του Καρακατσάνη, αλλά οι Drift Pilots έπαθαν ζημιά. Θα κάνουν μια μαδευσιά. Διαφορετικό. Ή κάτι διαφορετικό. Νομίζω. Κάνα ημιαξόνιο πολύ. Όντως ήταν ημιαξόνιο και στον επόμενο αγώνα ο Βερνίκος ξεφεύγει από το Λιμπέρι. Στο δεύτερο γύρο όμως, ο αγώνας είναι δυσάξιος. Και πάμε για τις επαναλήψεις μας. Τρομερό, τι φασαρία αυτή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και τέλος αρχίσαμε τα στοιχήματα.
Ατζαράς Λιμπινάκης. Α, το πες όμως, δεν θα δείξει. Αυτός είναι ο τελικός σου. Θα δείξει. Λέω τελικός. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εσύ είπες Βερνίκος. Εγώ δεν ξέρω, πιστεύω θα είναι. Κάτσε να δούμε πώς θα πάνε ζευγάρια. Εγώ νομίζω θα είναι Βερνίκος. Μα τώρα λέμε, τώρα λέμε. Βερνίκος Χατζαράς θα είναι τελικός. Βερνίκος Χατζαράς λέω και εγώ νομίζω. Νομίζω θα κάπου εκεί θα πάει. Πάμε για το πέρασμα που όλοι περιμέναμε. Αυτή τη φορά, παρά τα λιγότερα άλογα, ο Κιωσές κρατάει αξιόλογη απόσταση και φοβερές γραμμές. Μπράβο, μπράβο. Λίγο αναμενόμενο, παρόλα αυτά ο Κιωσές το πήγε φοβερά. Ο Βαγγέλης πολύ καλός. Στην επανάληψη μάχης πιστεύω ότι πήγαμε 100% και 2. Πάρα πολύ καλά. Πιέσεις φοβερά, φιλέ. Άμα ξέρεις τον μπροστά σου ότι είναι απίθανος, δεν φοβάσαι να πιέσεις. Γιατί ξέρεις ότι δεν κάνει λάβη. Μπράβο, ρε. Άμα είναι κάποιος που δεν ξέρει μπροστά, εκεί είναι πρόβλημα. Ήξερες, δηλαδή. Αλλά είχατε σιγουριά. Αλλά τα πήγες φοβερά, μπράβο. Στην αρχή δεν μας άρεσε η διαδρομή, μετά τη μάθαμε και ήταν λίγο καλύτερη. Του χρόνου θα είμαστε και εμείς καλύτεροι. Τέλεια. Μαζεύουμε λοιπόν σιγά-σιγά. Το τοπίο έχει αλλάξει τόσο πολύ από το πρωί, οδηγοί και αυτοκίνητα σιγά σιγά αποχωρούν και εμείς πάμε για την τελική τετράδα. Δύσκολος αγώνας, αν κερδίσουμε πάμε τελικό, αν δεν κερδίσουμε πάμε για τρίτη τέταρτη θέση. Πίσω στη δράση λοιπόν. Ο Χωραφάκης τα δίνει όλα και πάμε για τελικού στο Drift 2. Προμερό αριστερό πολυβρένο, μπράβο. Και έπειτα ο Χατζαράς αποκλείει τους Drift Pilots από το μεγάλο τελικό. Την παντημένη φρένο πότσαν και δύο, βλέπεις. Πολύ θέαμα. Ακολουθεί Βερνίκος versus Λιμπινάκη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε. Περίμενε, να σου δείξω εγώ. Για να δούμε το VAR. Πες πόσο κοντά είναι ο Ζιλιμπίνης στην πρώτη. Ναι, εγώ στη βούτη. Και δες ο Βερνίκος πώς ήτανε. Εγώ λέω να το ξαναδούμε. Είχε απόσταση, βλέπεις. Τρομερό. Το πήγε κοντά πολύ. Λέω... Ζιλιμπίνης στο τελικό. Να πέφτει το payout τώρα! Έτσι φτάνουμε στον τελικό της Drift 3, που καμιά φορά εντυπωσιασμένοι από τις υπόλοιπες κατηγορίες ξεχνάμε πόσο δύσκολο είναι. Και ακολουθεί ο τελικός της Drift 2, Μπαλούκας versus Χωραφάκη. Ένα λάθος στερεί το πρώτο γύρο στο Χωραφάκη, αλλά στο δεύτερο τα δίνει πραγματικά όλα. Δεν παλεύετε, δεν παλεύετε. Το παιδί είναι τρομερό. Και έπειτα Βερνίκος και Drift Pilots για την τρίτη και τέταρτη θέση όπου συγκρούονται. Βερνίκος τρίτος, έτσι. Φτάσαμε στο μεγάλο τελικό. Ζιλιμπινάκης versus Χατζαράς. Και πάμε για τον τελευταίο γύρο. Αυτή τη φορά Ζιλιμπινάκης μπροστά.
Το κλίμα ήταν όντως ηλεκτρισμένο μέχρι να ακούσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, έχουμε νικητή. Στην πρώτη θέση για σήμερα, στο μεγάλο τελικό, η Λιμπινάκη στην και έπειτα ρωτήσαμε γνώμη από subscribers. Μακράν ο καλύτερος αγώνας εδώ και χρόνια στο Ηράκλειο. Από τώρα περιμένω τον επόμενο αγώνα και μόνο DRS Garage, για τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην καλύτερη στιγμή κάθε αγώνα, στην απονομή βραβείων. Γιώργο Αντωνάκης! Και στην πρώτη θέση, Γκούβρας, Τσιλεθάκης, Μπαλούκας, Κουραθάκης. Με το καλό και στην προ σε όλους και περνάμε στην κατηγορία 3-1, Βερνίκος. Δεύτερος Καζαράς. Τηλιπινάκης Νίκος. Αυτός ήταν λοιπόν ο αγώνας μας και δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς λίγο χαβαλέ. Τιλάσιτα!